Χαίρετε. Κυρία Χόβρη, κύριε Παπασπύλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαι γιατρός, μέχρι τώρα ακούμε ιατρικά θέματα. Είμαι 35 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά και προσκλήθηκα εδώ να μιλήσω για τον ιατρικό τουρισμό. Με προκάλεσε αυτή, αν θέλετε, αυτό το θέμα. Μαζί είμαι συνεργάτης παράλληλα με τον κύριο Σωτηριάδη και τον κύριο Βίλιο και σχεδιάζουμε μια βελτίωση του ιατρικού τουρισμού μαζί με τον ιατρικό φάκελο και με ό,τι περιέχει αυτή η καινοτομία, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσω τον όρο με προκάλεσε, ότι μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν πάρω την πίεση μου τώρα και έχω ένα Bluetooth, το περνάω αμέσως στον ιατρικό μου φάκελο και αν έχω υψηλή πίεση, μιας και από την πίεση έχουμε βέβαια υψηλή πίεση, αλλά αν έχει ξεπεράσει τα όρια, κύριε Βίλια, μιλάω για το φάκελο, τότε αμέσως το ιατρικό team που παρακολουθεί όλο αυτό με την αιγίδα του κυρίου Βίλιου με βλέπει ότι εγώ, ο Αλεξανδράκης Μαρίνος, έχω ανεβάσει 22 πίεση, κινδυνεύω να πάθω κεφαλικό ή καρδιά. Αυτόματα είμαι, παίρνουν τηλέφωνο ή με ειδοποιούν, σταματήστε, καθίστε όπου είσαστε, σας στέλνουμε ασθενοφόρο να σε πάρουμε και να πάμε να κάνουμε κάποια θεραπεία. Είναι έτσι, κύριε Βίλια, έκανε λάθος. Αυτό λοιπόν, το καταπληκτικό γεγονός που μπορεί κανείς να το δει από εδώ και να βρίσκεται ή μάλλον σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, αυτόματα μπορεί να προλάβουμε κάποιον να μην αποδημήσει στον κύριο και να είναι καλά ή να έχει καλά και σωστή οικογένεια. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε, μπορώ να το κλείσω λίγο αυτό, προσπάθησα λοιπόν όσο μπορώ να δούμε τι κάνουμε και αν μπορούμε να δημιουργηθούν ιατρικά ασφαλιστικά προγράμματα που να ενισχύσουμε, κυρία Χόβρη, τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχουμε και όταν άλλες ώρες δίπλα προηγούνται πάρα πολύ. Θα έλεγα λοιπόν ως τουρισμό υγείας με την ευρύτερη έννοια του όρου ορίζεται η συμμετοχή τουριστών σε πρόγραμμα ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας ή σε προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία και την υγιεινή σε συμφέρουσες τιμές και σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία. Ο τουρισμός υγείας αφορά στην πρόληψη, θεραπεία, διατήρηση, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας μας με σύγχρονες μεθόδους, συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση, την χαλάρωση, τη διασκέδαση και την επιμόρφωση. Πρόκειται για μια μορφή τουρισμού που μπορεί να αναπτύσσεται σε όλο τον χρόνο και σχετίζεται με το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς με χρόνια νοσήματα και παθήσεις όπως νευροπαθείς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς και πολλούς άλλους να ταξιδεύουν άφοβα και απρόσκοπτα σε πολλές χώρες και του κόσμου και σε τουριστικούς προορισμούς όπου επιθυμούν και θέλουν, διότι θα έχουν όλες εκείνες τις υποδομές για να καλύψουν τις ανάγκες του. Μου έρχεται ένα παράδειγμα, ένας νευροπαθής, αν σε ένα νησί που έρχεται από το εξωτερικό, σε ένα νησί ανάφει τη Σύμβη του Αρχάγγελου Μιχαήλ, την Τίνο ή την Πάρο, και μπορεί να κάνει και θρησκευτικό παράλληλο τουρισμό, όλα είναι μέσα, εάν έχει μηχανήματα αιμοκάθαρσης, θα προτιμήσει να πάει σε αυτό το νησί. Αν κάνω λάθος, διορθώσουμε, δεν είμαι ειδικό στα ιατρικά, αλλά από το βλέπω εμπειρικά, και όχι να μείνει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο και μπορεί να μετακινηθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο και μικρές κοινωνίες και μικρά νησιά μπορούν επιλεκτικά με target group να ασχοληθούν με αυτούς και να προσελκύσουν ένα τέτοιο ιατρικό τουρισμό. Παράδειγμα αναφέρω. Στην Ελλάδα μας, ο ιατρικός τουρισμός πέραν των καθαρά ιατρικών υπηρεσιών περιλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξεναγήσεις, διαμονής και εστίαση, ξενοδοχεία, ακόμη και 4 και 5 αστέρων. Η Ελλάδα μας διαθέτει όλες εκείνες τις υποδομές και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού υγείας, συνδυάζοντας το καταπληκτικό, το ανέφεραν οι προλαλήσαντες, μεσογειακό περιβάλλον και κλίμα, την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας, την υγιεινή διατροφή, τη χώρα που γέννησε τον Ιπποκράτη,
και που στον όρκο του ορκίζονται, νομίζω αγαπητέ γιατρέ κύριε Βίλια, όλοι οι γιατροί του κόσμου, έτσι δεν είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια δυναμική που έχει αναπτύξει η χώρα μας και που έχουμε καταχωνιάσει στα βάθη. Στη χώρα του Ασκληπιού, του Γαλινού και τόσων άλλων που ασχολήθηκαν των προγόνων την ιατρική. Συνδυάζουν ακόμη την ιαματοθεραπεία, εκεί όπου θεραπεύονται οι αρχαίοι πρόγονοι οι δικοί μας, την θάλασσοθεραπεία, την βότανοθεραπεία, στη χώρα των περίπου είχα βάλει, κύριε Παπασπύριο, 1.700 βότανα, αλλά εσείς είπατε 5.000 η Ελλάδα. Διάβαζα κάπου είναι 5.000, όταν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το διάβαζα τώρα ενημερωνόμενος, προσπαθώ να ενημερωθώ από όλα αυτά, ότι υπάρχουν 20, 30 ή 40 βότανα. 40 η Γερμανία, κάπου 20 νομίζω. 20 ή 15. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη δυναμική που αναπτύσσεται σε μια χώρα αυτή εδώ που μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Λοιπόν, αγαπητοί μου όμως κυρίες και κύριοι σύνεδροι, το τελευταίο αλλά σημαντικότατο γεγονός δεν είναι όλα αυτά που προανάφερα. Είναι ότι εδώ έρχονται για ιατρικό τουρισμό οι άνθρωποι και συναντούν εδώ το διεθνές, καταξιωμένο, ιατρικό προσωπικό, το οποίο στην Ελλάδα έχει πάρει δικότητα από το εξωτερικό και στις υποδομές που έχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία μας και οι πανεπιστημιακές κλινικές. Στην Ελλάδα μας οι κατηγορίες ιατρικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι, ακούσαμε, το αναφέρω εντάχει, πλαστική χειρουργική, γενική χειρουργική, καρδιοχειρουργική, επεμβάσεις μεταμοσχεύσεων, ογκολογικές υπηρεσίες, οφθαλμολογία, οδοντιατρικές ασθένειες, άτομα με νεφρική ανεπαρκή, ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, με χρόνιες παθήσεις, άτομα τρίτης ηλικίας, με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, ακόμη και με την εξωσωματική γονιμοποίηση που πολύ καλά το προανέφερε ο κύριος Πάντος, που έχει τρομερή αναπτυξιακή και αρματώδη πορεία στο τόπο μας. Πρώτον, ένα κατηνομικού πλαισίου που διέπει την εξωσωματική γονιμοποίηση, το ένα είναι αυτό, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω ανέφερε ο κύριος Πάντος και με συγκλώνησε και εμένα, αυτή η Ελλάδα μας, η χώρα των 10 εκατομμυρίων, να έχουμε πετύχει μεγαλύτερα ποσοστά τεχνικής γονιμοποίησης από ό,τι έχουν πετύχει όλες οι άλλες χώρες. Εκπληκτικό κατά με και το αναφέρω γιατί με συγκλώνησε. Και ευχαριστώ για όλη αυτή την περιπλάνησή μου, αν μπορώ να μάθω κι εγώ περισσότερα πάνω σε αυτόν τον χώρο. Στις προηγουμένες χώρες το σύστημα υγείας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και βασίζεται στην κρατική ή την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, κύριε Χόρμπλ, τι ασφάλειες έχουν στο εξωτερικό, ιδιωτικές ασφάλειες εννοώ, τι απαλλαγές έχουν, τι χρόνιες παθήσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτά. Όμως θα μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αυτό που θα πω στο τέλος. Παράλληλα, οι διαδικασίες που μας ελαβούν για την περίθαλψη ενός ασθενούς είναι χρονοβόρες και υπάρχουν λίστες αναμονής τεράστιες. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, το να κάνει κανείς μια εγχείρηση και ειδικά νομίζω ο καρδιάς, γιατί ήμουν στη Λαβίτ, μου μίλησε από το Λόγκο, την ασφαλιστική εταιρεία, αλλά αποχώρησε. Πηγαίνουν στο διαβαλκανικό άτομα από την Αγγλία με ειδικές πτήσεις, τσάρτερ, για να κάνουν εγχείρησεις καρδιάς. Διότι στην Αγγλία, όπως το έβλεπα και το διάβασα κι εγώ, είναι πάνω από 18 μήνες η αναμονή. Έως τότε, αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου να αποδημήσουν οι άνθρωποι αυτοί με τα προβλήματα στον ύψιστο, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες, όπως είναι Ινδία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Κωνσταντίνα, Τουρκία, Ισραήλ, Μαλαισία, Νότια Αφρική, Λιθουανία και Κούβα για να εγχειριστούν. Απίστευτα πράγματα. Μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρό παίκτη του ιατρικού τουρισμού στα Βαλκάνια και Μέση Ανατολή. Νομίζω εμείς κοιμόμαστε ακόμη δυστυχώς. Στη μελέτη αυτή υπολογίζονται 100.000 ασθενείς μπορεί να έρχονται στην Ελλάδα και το μέσο κόστος μπορεί να είναι περίπου 4.000. Μην πιστεύετε ότι μπορεί μια καρδιά να κάνει 30, 25, 15.000. Ο μέσος όρος είναι περίπου τόσο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινοτική οδηγία έχει εκδώσει το 11, θέτει ένα πλαίσιο για την διασυνοριακή περίθαλψη, με το οποίο οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να καλύπτονται για ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα άλλο κράτος. Παράλληλα θέτει τις προϋποθέσεις που ζητά από τα κράτη-μέλη, καλή ώρα σας και εμάς, να θεσπιστούν
να θεσπίσουν τις εφαρμοστικές διατάξεις ήταν εντός του 2013, δεν ξέρω τι έχουν κάνει, πιθανόν να ξέρετε εσείς καλύτερα. Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στους παρέχους ιατρικών υπηρεσιών και τουριστικών υπηρεσιών. Για να είναι επιλέξιμη πάροχη, η ασφαλισμένη που θα, άλλον χώρο που θα πρέπει να οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και τα κράτη, το πρώτο, και αφετέρου οι ίδιοι πάροχοι να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων για να είναι προσβάσιμοι και ελκυστικοί. Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν οργάνωση και διαδικασίες που να μπορούν να πιστοποιηθούν από τα ευρωπαϊκά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό και νομίζω είναι η πιστοποίηση τέλος. Και ήδη πολλές κλινικές και νοσοκομεία πιστοποιούνται για να μπορούν να προσελκύσουν τους ιατρικούς τουρίστες απ' έξω. Επίσης θα πρέπει να έχουν τιμολόγιο αρκετά χαμηλό, ώστε να καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση των χωρών από προελεύσεώς τους. Τα κράτη προελεύσεως και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να πιστούν ότι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να θεραπευτούν εδώ στην Ελλάδα δεν θα αυξήσουν το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης στον τόπο τους. Και μεγάλες διεθνείς εταιρείες ασφαλιστικές στα μεγάλα νοσοκομεία τα ιδιωτικά έχουν αντιπροσώπους που ελέγχουν τους πελάτες τους που θέλουν να μπουν μέσα. Ούπα και από κάποια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ελέγχουν τι παροχές έχουν και πώς μπορούν να τους καλύψουν. Δεν μπορούμε να το κάνουν οι μικρές εταιρείες που βρίσκονται ανά τον κόσμο, ασφαλιστικές. Τα κράτη υποδοχής λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εισερχόμενοι ασθενείς δεν θα εκτοπίσουν τους δικούς τους πολίτες από τα νοσοκομεία τους. Αυτό φοβάται η Ισπανία, το ξέρετε πολύ καλά, ότι 11 των συνταξιούχων της Βόρειας Ευρώπης έχουν εκτοπίσει στις κλίνες τους Ισπανούς και φανταστείτε τι ροές έχουν εκεί. Εμείς αντιθέτως όλους τους μετανάστες τους δίνουμε δωρεάν και νοσηλείες και ιατρικές εξετάσεις και τις πληρώνουμε εμείς. Εάν πληρώνανε αυτά τα κράτη από όπου προέρχονται, το κοινωνικό σύστημα θα ήταν διαφορετικό. Η Ελλάδα κάνει λοιπόν ανοίγματα για τον ιατρικό τουρισμό σε ΗΠΑ, Βόρεια Ευρώπη, Βαλκανικές χώρες, Ρωσία, Μέση Ανατολή. Σε διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και για την ελληνικονομία, ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να επιφέρει εδώ στην Ελλάδα μας για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον 2 δις ευρώ και πιθανόν να προσελκύσουμε και ξενιτεμένους επιστήμονες, γιατρούς και να έρθουν στον τόπο τους. Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξη έχει ο τουρισμός, ο ιατρικός στη χώρα μας, οι οποίες δυστυχώς μένουν ακόμη ανεκμετάλλευτες, παρότι τα συναρμόδια υπουργεία κάνουν ό,τι μπορούν. Ο εν λόγω κλάδος σε σχέση με άλλους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας έχει προσλάβει δυναμική με αποτέλεσμα να μην έχει προσλάβει αυτή τη δυναμική και να χάνονται τεράστια έσοδα. Σε πρόσφατη διεθνή έρευνα για τον ιατρικό τουρισμό καταγράφτηκαν οι απόψεις 280 κλινικών και νοσοκομείων που παρέχουν υπηρεσίες σε 60 χώρες του κόσμου για την ανάπτυξη στην επόμενη πενταετία. Λένε λοιπόν αυτοί ότι ποσοστό 55% αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη των ταξιδιών για πλαστικές επεμβάσεις, 54% για θεραπεία καρκίνου, 40% όπως το είπε και ο κύριος Πάντος για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, 38% για οδοντιατρικές περιθάλψεις. Ανταγωνίστρες χώρες όπως είναι η Τουρκία έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιατρικό τουρισμό. Το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας προσδοκά και εκτιμά ότι τα έσοδα μέχρι το 2023 από τον ιατρικό τουρισμό θα φτάσει τα 20 δις δολάρια. Σε επίπεδο ελληνικών φορέων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχει μελετήσει και έχει δει ότι η ενίσχυση αυτού του κλάδου μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές μέσα στην ελληνική οικονομία. Τελειώνοντας, ο καθηγητής της Α-Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο, κ. Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος, διαβάζοντας, αν θέλετε, κάποιες μελέτες, υποστηρίζει την ενίσχυση των ιατρικών τμήματων αυτών των νοσοκομείων, των κρατικών, τη διασφάλιση σημαντικών οικονομικών πόρων, διότι έτσι μπορεί να έρθουν ακόμη και από Αμερική για
χειρουργείο, θεραπεία και αποθεραπεία, που μαζί με τις διακοπές της χώρας μας είναι τόπος προσέλευσης. Σημειώνει ο καθηγητής για τις συγκεκριμένες επεμβάσεις που είναι στην ορθοπαιδική ότι παραβλέπω μερικά για να τελειώσει, να μου πείτε τελειώνω. Δεν ξέρω πότε να τελειώσω τώρα. Λέει για παράδειγμα ο καθηγητής ότι ασθενείς με ογκολογικά προβλήματα και μυοσκελετικά στις ΗΠΑ, χειρουργείο, θεραπεία, αποθεραπεία και όλα αυτά μπορεί να στοιχήσει το εξωφρενικό ποσό κατ' εμάς από 600 έως 900.000 ευρώ. Όταν εδώ στο ιατρικό, στο Αττικό ή πιστεύω και στα, ειδικά εκεί στο κρατικό, μπορεί να θεραπευθούν με τα ίδια προβλήματα τουλάχιστον 20 ασθενείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τεράστιο όφελος εάν θα έρθουν εδώ να γίνει οι νοσηλείες και οι αποθεραπείες. Επομένως, η Ελλάδα μας με το εξαιρετικό κλίμα, την ιστορία της, τα τουριστικά θέρετρα και τα εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, το άριστο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για ασθενείς από τις νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Αραβικών χωρών, οι οποίοι καταφέρουν για θεραπεία στη ΣΥΠΑ ή σε άλλα κέντρα της Ευρώπης με τεράστια κόστη. Κυρίες και κύριοι συνέδριοι, τα ανέφερα αυτά για να σας καταλήξω είναι κατά τις εργασίες μου στα ασφαλιστικά δρόμενα της χώρας 35 και πλέον έτη, ότι υπάρχει προσέγγιση και αυτό ήταν και όλο το ενδιαφέρον εδώ. Προσέγγιση ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς ασφαλιστικούς του εξωτερικού Ευρώπης και Αμερικής να δημιουργηθούν ασφαλιστικά προγράμματα στις χώρες αυτές με σκοπό όταν χρειαστούν αυτοί τις ιατρικές υπηρεσίες να έρθουν να νοσηλευτούν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα για Ελλάδα, τόπος διεξαγωγής της όποιας χειρουργικής επέμβασης και θεραπείας στην Ελλάδα. Με πολύ χαμηλότερα ασφάλιστρα, αντιλαμβάνεστε, αφού είναι πολύ χαμηλότερα τα κόστη νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων. Ακόμη συζητούμε με ειδικές πτήσεις αερομετακομιδής να έρχονται από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, διότι έτσι θα είναι ακόμη πάρα πολύ χαμηλά τα κόστη της ασφαλιστικής εταιρείας και στους κρατικούς οργανισμούς. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και την TMI και τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Σας ενημερώνω ότι σαν πρώτη εικόνα έχουν δει πάρα πολύ σοβαρά αυτήν τη νέα προσέγγιση και αυτήν τη νέα ιδέα που ξεκινάει από εδώ και μάλλον εμείς θα είμαστε η έναρξη αυτής της προσέγγισης με αυτούς τους οργανισμούς και το έχουν δει πάρα πολύ σοβαρά και θέλουν επεξεργασία και εγώ πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα αυξήσουμε σοβαρά τις ροές του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας, διότι από παρατηρήσεις και μελέτες που έχουν γίνει σε αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, η χρόνια ανάρρωσης και βελτίωσης, νομίζω ότι είπατε κάποιοι, των ασθενών είναι πολύ πιο γρήγορη από όλες τις άλλες χώρες και δι' της Βόρειας Ευρώπης. Ισχύει αυτό. Πιθανόν έλεγχα του κλίματος, της ηλιοφάνειας, της θάλασσας, των ενεργειακών χώρων όπου απλόχερα μας τα έχουν δώσει οι πρόγονοί μας, τους ιερούς τόπους λατρείας μας των Αγίων και εγώ πιστεύω ακόμη και των θρησκευομένου ιατρικού προσωπικού που μία φίλη έκανε μια εγχείρηση τη μέθοδο αυτή στο ιατρικό με τον Νταβίντσι και ο γιατρός πριν τη χειρουργήσει έκανε το σταυρό του και προσκυνά και επικαλέστηκε και τον Όσιο Ζουκά, τον γιατρό και το αναφέρω αυτό γιατί ήταν ένα παράδειγμα που λέει δεν χειρουργώ εγώ, χειρουργούν και άλλες δυνάμεις. Αλλά και σε όποιον από όλους εμάς δεν πιστεύει ή αυτούς που θα έρθουν από το εξωτερικό, δεν πιστεύει όλα αυτά που ανέφερα, εάν θα έρθει εδώ και κάνει μια επέμβαση, αν το στείλουμε μια εβδομάδα ή λίγες μέρες στην Μύκονο, πιστεύω ότι η αποθεραπεία του και η ανάρρωσή του θα είναι εκπληκτική. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, μαζί μου. Δεχτείτε το χιούμορ μου σαν το τελείωμα, εδώ το τελείωμα της ομιλίας μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.